Τις προηγούμενες ημέρες η Κομισιόν ανακοίνωσε τις προτάσεις της για τη νέα ΚΑΠ. Πιστεύετε ότι κινούνται στην σωστή κατεύθυνση? Αρχικά, θα δούμε σε δύο επίπεδα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία βέβαια θα επεξεργαστεί από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Στα λογιστικά, αριθμητικά, υπάρχουν προβληματισμοί πολλοί. Δηλαδή, έχουμε μια μείωση που αρχίζει από το 5% και φτάνει στο 10% στο τέλος της περίοδου. Και αρκετές προϋποθέσεις όπου αρχικά διασφαλίζεται το 50% απρόσκοπτα στο να αποδοθεί στους Έλληνες παραγωγούς, μετά μπαίνουν προϋποθέσεις φιλοπεριβαλλοντικής δραστηριότητας, προϋποθέσεις σε σχέση με την προβληματικότητα των περιοχών, δηλαδή αν είναι ισοτική ή ορεινή, σε σχέση με την ηλικία των αγροτών για τους νέους αγρότες. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις δημιουργούν μια γραφειοκρατία και είναι ζητούμενο εάν έχουν πρόσβαση όλοι οι παραγωγοί να πάρουν πάνω από το 50% τα υπόλοιπα ποσοστά. Όλες αυτές οι μειώσεις στις επιδοτήσεις, πιστεύετε πως θα επηρεάσει τον Έλληνα αγρότη στην καθημερινότητά του και στην παραγωγή? Σωστά το λέτε, γιατί αρχικά φεύγουμε από τον παραδοσιακό τρόπο επιδότησης της παραγωγής και πάμε σε επιδότηση των εκτάσεων. Βεβαίως και υπάρχει και μια σύνδεση με την παραγωγή πλέον, έτσι, δηλαδή απαιτείται το 5% του συνολικού εισοδήματος του οποιοδήποτε δικαιούχου να είναι από την αγροτική παραγωγή, άρα θέλουμε υπαρκτή αγροτική παραγωγή και όχι ιστορικά δικαιώματα. Βεβαίως προτεραιότητα φαίνεται να δίνεται στην κοινωνική συνοχή, προτεραιότητα να δίνεται στον αγροτοδιατροφικό τομέα, προτεραιότητα να δίνεται στην φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα, κάτι που βεβαίως εμάς ως Ελλάδα μας ευνοεί. Προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Ζούμε στη Μεσόγειο όπου έχουμε έντονα τα φαινόμενα των κλιματικών αλλαγών, άρα αυτό είναι θετικό για εμάς. Πρέπει όμως να βελτιωθούν οι αριθμοί, γιατί πράγματι μπαίνουν πολλές χώρες στη νέα ΚΑΠ, υπάρχει μια μείωση που ξεκινάει το 5% και όλα αυτά είναι προς συζήτηση. Συμμετέχετε σε μια προσπάθεια για τη δημιουργία δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων στο νομό Ηλίας. Πού ακριβώς βρίσκονται αυτές οι προσπάθειες και πώς πιστεύετε ότι θα βοηθήσει την αγροτική παραγωγή? Πιστεύω ότι η κριτική σημασία για τον Έλληνα παραγωγό είναι το να μπει στη διαδικασία εμπορίας και διακίνηση των προϊόντων του ο ίδιος. Αν δεν υπάρχουν δημοπρατήρια, δεν μπορεί να μπει. Είναι χαρακτηριστικό στην Ελλάδα η τιμή, η διαφορά από το χωράφι στον καταναλωτή είναι 1:5, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 1:2 στο πολύ. Η εμπειρία δημοπρατηρίων όπως το Βέλγιο και άλλες περιοχές της Ευρώπης δείχνει ότι είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσει τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Τον καταναλωτή στο κόστος αλλά και στην ποιότητα. Είμαι από αυτούς που πιστεύω στο θεσμό. Έκανα παρέμβαση στο νομοσχέδιο στη Βουλή, ώστε να διασφαλιστεί ο ουσιαστικός ρόλος των ενώσεων, των οργανώσεων των παραγωγών. Δηλαδή να συμμετέχουν και οι ίδιοι παραγωγοί στη λειτουργία ενός τέτοιου δημοπρατηρίου. Στην Ηλία είμαστε κοντά. Υπάρχει μελέτη του Επιμελητηρίου Ηλίας που βγάζει βιώσιμη μια τέτοια μονάδα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα κριθεί και ο αγροτικός κόσμος με τις εκφράσεις του, αν μπορέσει να το οργανώσει. Η καρποζοπαραγωγή φέτος στην Ηλία υπέστησαν μια πολύ μεγάλη ζημιά, όπως όλοι ξέρουμε. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους έμεινε αδιάθετο. Τι θα πρέπει να γίνει από την πολιτεία έτσι ώστε να βοηθηθούν και αν πιστεύετε ότι θα πρέπει και να διεκδικήσουν και κάποιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ? Ήμουν από αυτούς που πρότεινα αρχικά να ζητήσουμε αποζημιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την κρίση που υπήρξε στην αγορά, σχετικά με τη διάθεση του προϊόντος λόγω του έκολη αυτού του μικροβίου, το οποίο δημιούργησε προβλήματα. Δεν είχαμε εμείς μόλυνση του προϊόντος, είχαμε πρόβλημα στην αγορά. Και δεύτερο, βεβαίως, δεύτερο στόχος ήταν από την ελληνική πολιτεία η αποζημίωση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας που προβλέπεται ως νέο διακριτό αίτιο αποζημίωσης των κυπευτικών με το νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ, είμαστε σε αυτή τη φάση της τεκμηρίωσης, της διεκδίκησης με βάση τη συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας που αποδεικνύει την ζημιά που έχει δημιουργηθεί στην παραγωγή, τη φετινή παραγωγή του καλοκαιριού που πέρασε από την ηλιακή ακτινοβολία. Από τα ΨΕΑ λοιπόν είναι ένας πρώτος στόχος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κρίσης στην αγορά. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως πιστεύω στο δίκαιο αίτημα, διότι πράγματι υπήρξε πρόβλημα στην παραγωγή, υπήρξε πρόβλημα και στην διάθεση στην αγορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.